Κυρίες και κύριοι, κύριε διοικητά, είναι χαρά μας που σας συναντάμε σήμερα, βάζοντας σε αυτό το καλωσόρισμα και μια προσωπική χρειά, έχοντας περπατήσει στα δύσβατα μονοπάτια που περπατάτε σήμερα και εγώ πριν από αρκετά χρόνια. Αποφύτησα από τη Σχολή Ευελπίδων το 1980, έχοντας υπηρετήσει πάρα πολλά χρόνια στις ειδικές δυνάμεις. Θεωρούμε σημαντική αλλά και ουσιαστική αυτή την επαφή. Για μας είναι μια ευκαιρία, έστω στον περιορισμένο αυτό χρόνο, να σας παρουσιάσουμε βασικές πλευρές της πολιτικής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ιδιαίτερα στον τομέα των εξωτερικών και της άμυνας. Είστε επιλεγμένα στελέχη και προορίζεστε να καταλάβετε μελλοντικά, και είναι κάτι που σας το ευχόμαστε, ηγετικές θέσεις στους τομείς από τους οποίους προέρχεστε. Οι θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, και αυτό έχει λόγο και αιτία, είτε μεθοδευμένα συσκοτίζονται, είτε στοχευμένα διαστρεβλώνονται. Θεωρούμε λοιπόν σημαντικό να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά τις εκτιμήσεις μας. Την παρούσα περίοδο, οι κίνδυνοι του μεταβαλλόμενου διεθνούς περιβάλλοντος παραμένουν απειλή για την παγκόσμια οικονομία και ειρήνη. Όμως αυτό που καταγράφει και η πολιτική, αν θέλετε, της σημερινής κυβέρνησης είναι ότι το καπιταλιστικό σύστημα σημαδεύεται από αντιθέσεις και ανταγωνισμούς μονοπωλιακών συμφερόντων και καπιταλιστικών κρατών, πολέμους, κρίσεις, φτώχεια και προσφυγιά. Αυτή τη βαρβαρότητα διαχειρίζονται σήμερα τόσο η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και των άλλων αστικών κομμάτων. Όσον αφορά τώρα την εξωτερική πολιτική, το κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο της δείχνουν οι εξελίξεις ότι είναι η βαθύτερη ενσωμάτωσή της στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ενσωμάτωση των σχέσεων με τη ΣΥΠΑ, η εμπλοκή στους σχεδιασμούς τους που έχει οδηγήσει στη συμμετοχή της χώρας μας σε δεκάδες, σήμερα συμμετέχει σε 12 υπεριαλιστικές αποστολές. Όσον αφορά την τουρκική επιθετικότητα, θα ήταν εσφαλμένη οποιαδήποτε ανάλυση αν αυτή την στάση της Τουρκίας δεν την εξετάζαμε μέσα στο πλαίσιο των γενικότερων ανταγωνισμών των υπεριαλιστικών μεγάλων κρατών στην περιοχή μας. Όπως επίσης θα ήταν επίσης εσφαλμένοι αν αποδεχόμασταν ότι για αυτή την επιθετικότητα, αυτή η επιθετικότητα οφείλεται στην ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση του Ερντογάν ή στην κατανάλωση για εσωτερικούς λόγους σε αυτή τη χώρα. Το μνημόνιο κατανόησης της Τουρκίας με την λεγόμενη κυβέρνηση της Λιβύης, όσον αφορά και ιδιαίτερα το κομμάτι της οριοθέτησης, της παράνομης οριοθέτησης της αποκλειστικής ζώνης ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες, αποκτά ήδη και νομική υπόσταση, δυστυχώς και με τη βούλα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η αστική τάξη της γειτονικής χώρας κλιμακώνει την επιθετικότητα πολύμορφη στα πλαίσια του ανταγωνισμού και με την ελληνική αστική τάξη, αλλά και με τις αστικές τάξεις των κρατών της περιοχής. Στόχος τους είναι, και είναι ευνόητο, το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό, ο έλεγχος των ινδρογων ανθράκων σε περιβάλλον που το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και η ενεργειακή αγωγή έλκουν ισχυρές υπεριαλιστικές δυνάμεις σαν μαγνήτης στην περιοχή, διαμορφώνοντας πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, καλλιεργεί εφησυχασμό. Όμως ο εφησυχασμός δεν έχει αντικειμενική βάση και μπορεί ανά πάσα στιγμή να πάρει τυχοδιοκτικά χαρακτηριστικά. Ήδη καλλιεργείται ένας ύπουλος και εξαιρετικά επικίνδυνος εθνικισμός. Οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας ασκούν δήθεν κριτική στον Ερντογάν. Τους διέψευσε και μάλιστα χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Στόλτεμπεργκ, όπου
στο πλαίσιο της Συνόδου για την Ασφάλεια στο Μόναχο, αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, δήλωσε αφοπλιστικά. Στο ΝΑΤΟ συνεργάζονται κάθε μέρα για την Ελλάδα και την Τουρκία. Και το γνωρίζετε και εσείς έχετε υπηρετήσει σε αυτούς τους χώρους. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν δώσει πολλά στους Αμερικανούς. Αυτό απεικονίζεται ανάγλυφα στις προβλέψεις της πρόσφατα νομιμοποιημένης Ελληνοαμερικανικής Αμυντικής Συμφωνίας. Αμερικανικές βάσεις, πλατφόρμες επιθετικών εξορμήσεων. Υπάρχουν στη Σούδα, στη Λάρισα, στο Στεφανοβίκιο, στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση των ενόπλων δυνάμεων που αυτοί θα απαιτήσουν. Ή δεν είναι έτσι? Νομίζω πως θα έχετε πληροφορηθεί για τις προβλέψεις αυτής της συμφωνίας και για αυτήν την συγκεκριμένη πρόβλεψη. Η κυβέρνηση, ας κάνουμε λοιπόν το λογαριασμό μετά από αυτά. Η κυβέρνηση προσδοκά στήριξη, αλλά το ΝΑΤΟ λέει, και επιτρέψτε μου την έκφραση, κόψτε το λαιμό σας, δεν ανακατευόμαστε. Διαφυλάσσει την ενότητα της νοτιοανατολικής του πτέρυγας. Δεν αναγνωρίζει θαλάσσια σύνορα στο Αιγαίο. Οι Αμερικανοί παρεμβαίνουν χρόνια για να μην ανακηρυχθεί η ελληνική ΑΟΣ. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Πιέζουν να γίνουν συμβιβασμοί που μεταβάλλουν ακόμα και συνοριακές γραμμές. Σφυρίζουν αδιάφορα για τις τουρκικές γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ, για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο. Γίνονται πάνω από τα καταστρώματα των πλοίων της NMG2. Με ευθύνη τους διατηρείται η κατοχή στην Κύπρο για 45 χρόνια και σήμερα ετοιμάζεται μια διχοτομική λύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ψελίζει ευχολόγια. Τα έχουμε ξανακούσει. Η κατάσταση όμως επιδεινώνεται σταθερά. Όσοι μιλούν για απομόνωση της Τουρκίας εθελετυφλούν ή συνειδητά παραπλανούν. Καθημερινά διαψεύδονται. Τι κάνουν οι συμμαχοί μας? Παζαρεύουν με την Τουρκία. Δουλεύουν για τη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και εδώ πατάνε ορισμένες επιλογές για προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης. Στη δική μας εκτίμηση, ο χαρασόμενος δρόμος της συνεκμετάλλευσης θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Θα οξύνει αντιθέσεις, γιατί ακουμπά κυριαρχικά δικαιώματα και σύνορα. Εμείς καλούμε το λαό να απορρίψει το ψεύτικο δίλημα συμβιβασμός, συνεκμετάλλευση ή πόλεμος. Τώρα, όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις, διαχωρίζουμε σαφώς την έννοια ένοπλες δυνάμεις σαν κυβερνητικό μοχλό άσκησης της πολιτικής εθνικής άμυνας από το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές. Τα θεωρούμε δύο διαφορετικά και απολύτως διακριτά στοιχεία. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Από μια πλευρά έχουμε τις διαχρονικές κυβερνητικές επιλογές πρόσδεσης της χώρας μας στον καθαρά επιθετικό σχηματισμό του ΝΑΤΟ. Είναι η πρόσδεση που έχει σωρεύσει και συνεχίζει να σωρεύει τεράστια δεινά στη χώρα μας. Ιστορία γνωρίζεται. Κορέα, 7χρονη δικτατορία, πραξικόπημα στην Κύπρο, αμερικανονατοϊκή σκοπή, τουρκική εισβολή και κατοχή του μισού νησιού μέχρι σήμερα, έναρξη αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο στη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη το 1997, νατοϊκή άρνηση σήμερα αναγνώρισης των ελληνοτουρκικών θαλάσσιων συνόρων στο Αιγαίο. Σε όλα μπερδεύουν τις ένοπλες δυνάμεις. Με τη λίστα δυστυχώς αυτή τελειωμό να μην έχει. Απ' την άλλη είναι το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, εσείς, στη μεγάλη πλειοψηφία τους προέρχονται από λαϊκές, εργατικές, αγροτικές οικογένειες. Έχετε βιώσει τα αποτελέσματα της εφαρμοζόμενης πολιτικής και στις οικογένειες από τις οποίες προέρχεται, αλλά και στις δικές σας σήμερα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εσείς, έχουν τα ίδια συμφέροντα με το λαό που καμιά σχέση δεν έχουν με τα συμφέροντα του μεγάλου εφοπλιστικού, βιομηχανικού, τραπεζικού και άλλου κεφαλαίου της χώρας μας. Τα συμφέροντά σας ταυτίζονται με αυτά
του συνόλου των εργαζομένων του λαού μας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αφουγκράζεται τη δύσκολη καθημερινότητά σας. Έχει καταθέσει δεκάδες ερωτήσεις ή και επίκαιρες ερωτήσεις για αυτά τα προβλήματα. Και παρακαλώ να ολοκληρώνω. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, σε 30 δευτερόλεπτα. Είναι αποτυπωμένες και σε σχετικό έντυπο υλικό. Για μας είναι υποχρέωση, όπως για τον κάθε εργαζόμενο, να ενεργούμε έτσι και το τηρούμε. Κυρίες και κύριοι, υπάρχει λύση. Και αυτή αποτυπώνεται στην πολιτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, που βάζει μπροστά τις λαϊκές ανάγκες για να ζήσει ο λαός καλά, ειρηνικά, να έχει αυτό στα χέρια του την εξουσία και τον πλούτο που παράγει. Η πολιτική μας στρέφεται κατά των ιμπεριαλιστικών πολέμων και των αιτιών που τους γεννούν. Επιδιώκει την καλή γειτονία και αντιπαλεύει τον εθνικισμό. Υποστηρίζει την μη αλλαγή συνόρων και πρωταγωνιστεί για το ξύλωμα των αμερικανονατοϊκών βάσεων και την αποδέσμευση από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς. Σας ευχαριστώ.